Και είναι η ώρα για να υποδεχτώ τη σημερινή μας καλεσμένη. Τι να πω τώρα, α, Ραδιοφωνική παραγωγό, Παρουσιάστρια, α, Αρθρογράφο, Συγγραφέα. Δεν έχει τίποτα που δεν έχει κάνει στα μίνδια. Ένα όνομα, μια ιστορία. Η Ρούλα Γεωργιάδου. Αγαπημένη φίλη, από τα παλιά. Ρούλα μου. Αγαπημένη. Δεν αλλάζει ποτέ. Ε, δεν αλλάζω ποτέ. ποτέ. Ε είναι ένα μύθος κι αυτό. και εγώ αλλάζω. Δεν λίγο. Βρήκα. Απλά αλλάζω πιο αργά από του άλλου. <laughs> Μεγάλωσε το αργά. μέτωπο λίγο. Ε, σιγά σιγά. Για μένα είσαι ο Αντρέα μου σε γνώρισα πριν. Πριν 21, 21 χρόνια. 21 χρόνια, ναι. Ρούλα μου. Γνωριστήκαμε σχεδόν μόλι πρωτοήρθα στο Σίγμα. Μόλι πρωτοήρθε και μάλιστα. Ήσουνα εσύ, η Διδή και η Γιώτα. Ήταν τα τρία καινούργια παιδιά από την Ελλάδα, ναι. από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθα και τα... πρώτα ται. εγώ, μετά ήρθε η Γιώτα και μετά ναι. από δύο χρόνια ήρθε και η Βίβιαν. Α, μια μεγάλη διαδρομή ρούλα μου στα μίντια, γι' αυτό λέω ένα όνομα, μια ιστορία πλέον, διότι... Ευχαριστώ. Α, καταρχάς, πόσα χρόνια κάνεις ραδιόφωνο. 30. Ε, δηλαδή είναι... Ήταν το πρώτο καλημέρα και το πρώτο καλησπέρα από την τηλεόραση. Ναι. Είπε το πρώτο καλημέρα στο ράδιο πρώτο. Έτσι δεν είναι, Αν θυμάμαι καλά. Και το πρώτο καλησπέρα στο ξεκίνημα, στην πρώτη μέρα λειτουργία του Σίγμα. Τότε που κάνατε το κοπιάστε. Το κοπιάστε, το πρώτο μακαζίνο. Θυμάσαι τι κοινό έχουμε με το κοπιάστε, εγώ και εσύ. Ναι. Σε είχα κληρώσει μία πρωτοχρονιά, το ραντεβού στα τυφλά. Με, με την κοπέλα που θα κέρδιζε, θα πήγαινε με τον Ανδρέα το Γιώργιο, ναι. Για δείπνο. <laughs> Για δείπνο. <laughs> Πέρα αυτού όμω, μοιραζόμαστε τον ίδιο καναπέ. Ναι. Το μοναδικό διότι καναπέ Το μοναδικό καναπέ που είχατε στο κοπιάστε. Α, διότι όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο και δεν είχα ακόμα έπιπλα κλπ. Ε, πήγα στο, στην αποθήκη τότε του Σίγμα και πήρα τον καναπέ του κοπιάστε για να βάλω στο καθιστικό τότε στο σπίτι όταν πρωτοήρθα μέχρι να. Να έρθουν έπιπλα. Αγκαλιάστηκε με πάρα πολύ αγάπη όμω. Ε. Από όλα τα παιδιά. Περάσαμε ωραία. Ήταν πολύ ωραίε εποχέ. Νομίζω ότι ήταν η... Η περίοδο τη αθωότητα για την τηλεόραση εκείνα τα χρόνια ακόμα. ήταν. και λίγο τη άγνοια. Και τότε μ, δεν σκεφτόσουν ούτε καλά, μην να Γιατί τότε μαθαίναμε όλοι. Δεν είχαν προλάβει να, να έρθουν οι, οι τελειωμένοι, οι δίμονε που σπουδάσαν το αντικείμενο. Ήμασταν ναι. όλοι, μαθαίναμε ο ένα από τον άλλο. Ναι. Α, έτυχε να το δω πρόσφατα το πρώτο Καλησπέρα ε, που κάνατε στο Σύγμα με αφορμή βέβαια στα 24 χρόνια του Σύγμα. 24 χρόνια. Α, τώρα όμως είσαι στο Super Sport FM. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Γαβριήλ. Πολύ σωστά. Ε, κάνετε μια εκπομπή. Πέ μου, εξήγησε με το αρέσει. Πώ κάνει μια εκπομπή Πώς για, κολλάω. με, για μάπα. Πέ σε παρακαλώ. τι σχέση έχω με ναι. τη μάπα, τίποτα. Νόμιζα πω ήταν τετράγωνη μέχρι τώρα. <laughs> Αλλά είμαι τόσο αχάπαρη που υπάρχει αυτό ο αντίλογο. Ε, ο, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνο είναι γνώστη ναι. και έχει ένα μνημονικό. Δεν μπορώ να σου πω ε, τι αγώνε θυμάται και αγώνε που ήταν πολύ μωρό για να του θυμάται. Από τον Κωνσταντίνο Μανθένο, για να μην ειλικρινή, μπήκα σε μια φάση που εκπαιδεύοντα τη Ρούλα, ναι. ένα τέτοιο πράγμα. Το να είσαι με είκοσι άντρε και εσύ ξαφνικά από ένα, να προέρχεσαι από μια ψυχαγωγική εκπομπή, ψυχαγωγικό χώρο, εκεί που τα τραγούδια σου ήταν ελαφρολαϊκά. Εγώ το έχω δηλώσει πάρα πολλέ φορέ ότι. Πολλά πλαστικά παίζω, γιατί αυτά μ' αρέσουν. Ναι. Ε, και ξαφνικά να μπαίνεις ε, και στα βαρετά λαϊκά, γιατί τα σηκώνει ο χώρος, ναι. ή και σε έντεχνα, κα, είναι κάτι ξένο για μένα, αλλά είναι εμπειρικό. Ό,τι γίνεται ναι. στη ζωή μου, έμαθα να το παίρνω, ότι υπάρχει ένας λόγος, εμπειρία κι αυτό. Κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Ναι. Α, και ακόμα και στο ραδιόφωνο δεν έκανες... Ας πούμε, παράδειγμα, έκανες πρωινό ε, χρόνια, Άλλαξε παρτενέρ, άλλαξε σε Έχω αλλάξει περίπου 18 παρτενέρ. Ναι. ναι. Mm. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και άντρε και γυναίκε και πρωτόβγαλτου και πολλά χρόνια με κάποιο Και με έναν κοινό γνωστό μα που ήταν από τα καλύτερα mm. μου χρόνια. Ε, έχω κάνει Κυριακάτικα, έχω κάνει Σαββατιάτικα, έχω κάνει καθημερινά. Ε, νομίζω ότι αν γινόταν διαγωνισμό non-stop ραδιόφωνο. Για 30 χρόνια θα τον ναι. έπαιρνα. Να είναι. Σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Ναι, Αυτό και για 14 χρόνια έκανα και Κυριακέ. Ήταν α, 7 μέρε Το αλλάζοντα ταχύτητε. Ναι, το αλλάζοντα ναι. ναι. ναι, ταχύτητε. Μπράβο. Α, τι, καμιά φορά αυτά, έτσι σκέφτεσαι, γυρνά πίσω και λε εκείνη την εποχή, α πούμε, πριν ναι. 30 χρόνια, πριν 25 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Ναι. Γυρνάω πίσω, Αντρέα μου και λέω. Πρέπει να είμαι πολύ ευτυχισμένη από τη ζωή μου. Γιατί τι θέλει ο άνθρωπο για να είναι ευτυχισμένο, να ζήσει όσα έζησα. Να. Μακάρι να ζήσουν τόσο όμορφα και να του αφήσουν τόσε ομπειρίε, όσε μου αφήσανε εμένα και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Αν με ρωτούσε ποιο από τα δύο ε, θα μου λείψει ή μου λείπει, δεν μου λείπει η τηλεόραση σίγουρα. Να. Δεν τη θέλω πια. Ε, αλλά το ραδιόφωνο, αν μου το στερήσεις, είναι αυτό που θα σκοτώσει τα από μέσα μου. Ναι, Δεν είναι μπορώ χωρί το ραδιόφωνο. Είναι η... είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη μου. μεγάλη αυτή. Είναι η έκφραση μου. Είναι εκεί που μπορεί να βγάλει τόσο ψυχό σου μέσω του στίχου. Ε, μπορεί να καταλάβει ο ακροατή και να το εισπράξει αν είσαι καλά ε, ή να τον καταλάβει αν χρειάζεται κάτι. Αν θέλει παρηγοριά, αν είναι μοναξιασμένο, αν θέλει να μιλήσει. Ε, είναι πολύ διαφορετική η επικοινωνία και η αμεσότητα του ραδιόφωνου η τηλεόραση σε, είσαι εκτεθειμένο. Σε ξεγυμνώνει, τη τα παρουσιάζει ναι. όλα, έχει εικόνα. Δεν δουλεύει φαντασία. Ε, σίγουρα και αν και το ραδιόφωνο έχει αλλάξει βεβαίω ε, όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, από όταν ξεκίνησα το 1989 στο ραδιόφωνο μέχρι σήμερα. Έχει κάνει είναι και τελείως, πολλά χρόνια. Ναι, είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Ε, ωστόσο, πάντα υπάρχει αυτό. Ε, στο ραδιόφωνο έχει την άμεση Επικοινωνία ναι. με τον Α ή τον Β τρόπο. Παλιότερα ήταν με τα τηλέφωνα, μετά ήρθαν τα κινητά, Και με τα SMS. Με ελευθερία του λόγου, Ηλεκτρονικά ναι. ε, Είναι πολύ διαφορετικό. Και είναι διαφορετικό. Εκεί έπειτα απ από τη το είπε, έφυγε. Δεν μπορεί να το μαζέψει πια. Το είπε. Τελείωσε, ήταν αυτό. Ναι. Α, τι χαρακτηριστικά θυμάσαι από όλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο, Έτσι, με του ατέλειωτου καυγάδε. Κυρίω με τον Ζαχαρία που έκανα 19 χρόνια ναι. μαζί του. Ε, μετά ήρθε ε, ο, ο Λουΐς, ναι. ε, μετά ήρθε η Λουΐζα, μετά ήρθε ο Ανδρέας ε, που με τον Ανδρέα δέσαμε πάρα πολύ, περισσότερο από όλους μπορώ να πω και μας βάζανε και Σαββατοκυριακά. Ε, εκτό το τετράωρο Σάββατο, μπορούσα να κάνουμε και link και να πάμε και εκτό Πόλε. Mm. Είχαμε γίνει. Με τον Δημητρόπουλο τώρα. Ναι, τον Αντρέα, τον Δημητρόπουλο. Δηλαδή, το Facebook που σου βγάζει memories, μου βγάζει καθημερινά τον Ανδρέα. <laughs> Ούτε να ήταν δεσμό μου, <laughs> δεν, θα... <laughs> δεν θα είχα τόσε πολλέ φωτογραφίε μαζί. μαζί του. Ε, Βεβαίω με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο, οι τρει μα ναι. και ο Ανδρέα έχουμε έτσι μια προϊστορία. Ναι. Α, και μια υπέροχη φιλία. Και μια υπέροχη φιλία, πολλά Και καταπληκτικέ διακοπέ κάναμε μαζί και γέλια πολλά. Και γέλια τα ξενύφια, πάρα πολύ όμορφε. Ναι. Που δεν λέγονται. Ναι. Ήταν και ο Δημητρόπουλο που ήρθε ναι. και κάθισε εκεί. Ναι. Ε, Αυτό ξέρει, νομίζω ότι ήμασταν στο καφέ και μιλούσαμε. Παρατρίχα δηλαδή. Ε, Πώ το λέω, να τα βγάλει όλα τα πλήτα στη φορά. Ναι. Αυτό. <laughs> <laughs> Είναι. Λοιπόν, α, και βεβαίω, Ρούλα, ε, έτσι στην τηλεόραση λε. Στην τηλεόραση δεν θα σου λείψει ή δεν σου λείπει πλέον. Όχι, καθώς. Ωστόσο, α, για πολλά χρόνια έκανε τηλεόραση. Αυτό που είδε, είπε το πρώτο καλησπέρα, την πρώτη μέρα λειτουργία του Σίγμα, με απογευματινή εκπομπή καλή ώρα. Έτσι. Ήταν πολύ ε, ωραία. Μπερία. Ναι. Α, τι γεύση άφησε η πορεία αυτή στην τηλεόραση. Εκείνη η πορεία μου άφησε πολύ με μέστοσε νομίζω στα μύτια. Ήταν πολύ καλό μάθημα γιατί τότε κάναμε και τα ρεπορτάζ και το μοντά. Το πρωί βγαίναμε έξω, κάναμε ρεπορτάζ. Κάναμε δοκιμασίε που ζητούσε ο κόσμο, που ήταν δύσκολε δοκιμασίε. Mm. Να σκαρφαλώσει ε, βουνά, ε, να σε κρεμάσουν από το, ε, τότε τη λαϊκή να καθαρίσεις τζάμια. Βάζανε δύσκολε δοκιμασίε. Να πέσει μια αλεξίπτωτο, το κάναμε αυτό. Ε, ε, από αεροπλάνο. Στι βάσει. Ε, ε, Μα βάζανε πολύ δύσκολα πράγματα. Και με εκείνο το μυαλό τότε, χωρί ασφάλεια, χωρί. Τα έκανα. Και λέω ότι τρελή ήμουνα. Αλλά όσο μου πήρε, πέσε και πέφτα και το έκανα. Ε, δεν είχα ε, τη γνώση που έχω τώρα. Να με βάζει να τα κάνω τώρα, Όχι. Ξέρω ότι υπάρχουν προδιαγραφέ, ότι υπάρχουν κανονίσει. Τίποτα εκεί. Ναι, ήταν ένα τελείω ωραίο ναι, Ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Ε, μετά από τι ψυχαγωγικέ, είχα περάσει στι καλοκαιρινέ ψυχαγωγικέ, οι πρώτε πισίνε, mm. αν θυμάσαι, ναι. τα Shaker και τέτοια που πηγαίναμε 30 άτομα. Που και εκείνο ήταν πολύ ωραίο για μάθα να δουλεύω ομαδικά. Το να έχει να κουμαντάρει 30 άτομα πλήρωμα και να του ξυπνά καθημερινά για να του μαζέψει. Mm. Δεν ήταν εύκολο. Ε, θα έκανε κάτι διαφορετικά, ναι. αν ναι. πίσω, τι. Ε, έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα. Έκανα τα ντοκιμαντέρ, ήταν αυτά που είχα λατρέψει. Ήμουν η πρώτη που ξεκίνησε το 2013 το καιρό για Κύπρο. Mm. Και μετά ακολούθησαν κι άλλοι, μακάρι να καλά. Πολύ mm. ωραίο να λατρέψουμε Ενώ, την Κύπρο. Αν θα έκανε κάτι διαφορετικά, αν θα είχε τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω τον mm. χρόνο, τι yeah. θα, θα, έκανες έκανε διαφορετικά. Ξανά έκανα ευχαρίστω το ντοκιμαντέρ ανά τον κόσμο. Mm. Τα ταξίδια mm. που έκανα Αμερική, Καραϊβική, ε, Ρωσινά, Μαλδίβες, ε, Ινδίε, Αυστρία, Σαλσμπουργκ, νσπορκ. Όλα αυτά που κάναμε τότε ανά τον κόσμο θα τα ξανά έκανα. Yeah. Τι διανυκτερεύσει στι ερήμου, ε, σε, σε Αμαζόνιους. Yeah. αυτά ναι, θα τα ξανά έκανα. Τα γεωγραφικά με ενδιαφέρουν yeah. πια. Πολλέ φορέ θυμάμαι Ρουλά ότι καθώ μιλούσαμε στο τηλέφωνο είσαι σε τηλέφωνο και έγραφε, έγραφε, yeah. έγραφε, έγραφε. Ε, γενικά είσαι, είσαι ένα άτομο είσαι ένα άτομο που εκφράζει και ό,τι έχει μέσα στο να το εκφράσει, ε, είτε μιλώντα είτε με το γράψιμο. Θυμάμαι που έγραφε τη στήλη σου στα περιοδικά. 20 α, χρόνια. 20 χρόνια. Ε, Πέρασε ε. και στη συγγραφή σεναρίων. Και εκτό αυτού και στη συγγραφή σεξουαλικών, εκεί δεν είναι τέτοια ζαχαρότητα. Το <laughs> City Free Press, δεν θα το ξεχάσω. Ήταν ναι. η μεγαλύτερη εμπειρία στη ζωή μου που με ρίξανε μέσα σε έναν κόσμο που έπρεπε να λες και σοβαρά και κάπως κομικά, διότι σε ρωτούσαν απίστευτα πράγματα. Yeah. Και είχα συμβουλά τώρα μου ποιον. Τον Αντρέα. Τον Δημητρόπουλο. Ο οποίο μου έλεγε πάντα λάθο να γράψω. <laughs> 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 και, ε, αλλά είχε, είχε, πολύ ενδιαφέρον και αυτή η στιγμή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν, πριν. Ε, πάρα πολλοί κόσμοι yeah. μέχρι τώρα με έχει ταυτίσει. Με τι γκρίνιε και με τι yeah. <laughs> <laughs> Οι γκρίνιε ήταν κάτι το οποίο ήταν πόσα χρόνια συνολικά. 21. 21 χρόνια. Είναι 2.000 κείμενα. Ναι. Ε, ποια ήταν αυτή η εσωτερική σου ανάγκη, αν θέλει, αυτό που σε έκανε ε, να εκδηλώνει και να εκφράζει όλο αυτό το πράγμα. Ήταν πράγματα που σε απασχολούν και σένα και εμένα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα ημερολόγιο που δεν το κατάλαβε ο κόσμο. Ότι με απασχολούσε εμένα, πάντα έγραφα σε τρίτο πρόσωπο. Ναι. Αυτή έλεγα. Έτσι, αυτή του είπε έτσι, αυτή του είπε το άλλο, είδε αυτό. Ναι. Και ήμουν πάντοτε εγώ. Αλλά δεν το παραδέχτηκα ναι. ποτέ και είχε ταυτιστεί πάρα πολλοί κόσμο με δικά μου προβλήματα. Είτε αυτά ήταν αρρώστια, περνούσαν και εκείνοι, ήδη ήταν διαζύγιο, αρρώστια, ε, χωρισμό. Ε, είτε έπεσε σαν άνθρωπο, είτε σηκώθηκε, είτε ένιωσε μια χαρά. Ε, αυτά τα συναισθήματα μοιραζόμουν. Ε, εκεί ήταν κατάθεση ψυχή, πιστεύω. Ναι ή ιστορίε φίλων μου που τι έβγαζα προ τα έξω χωρί να του εκθέτω. Με ένα διαφορετικό ύφο, ναι. με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Α, μέσα από αυτά τα 2.000 κείμενα, μέσα από τόσε ανέτρητε εκπομπέ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, α, ποιο είναι αυτό που δεν θα ξεχάσει, που θα θυμάσαι πάντα και τι είναι αυτό που έχει διαγράψει από τη μνήμη σου, που ακόμα και σου ζητήσω τώρα να μου πει τι είναι αυτό που δεν θέλει να θυμάσαι, Νομίζετε θέλω να ε, το θέλω Δεν θέλω να θυμάμαι ε, την ημέρα που έπρεπε να γράψω το αντίο στον Άντι. Mm. Το έχω τελείως διαγράψει γιατί δεν το δέχτηκα ποτέ. Ότι έφυγε ο άνθρωπος που με έμαθε να σκέφτομαι, να ρισκάρω, ε, να τολμώ και να επομίζουμε την ευθύνη του λάθους μου, να, να το ρίσκο. Και κάπου είχα μία άρνηση, όχι πως την έχω ξεπεράσει, ε, και αυτό που θέλω συνέχεια. Α, να θυμάμαι, ε, ήταν πως α, ανακοινώνει έναν άνθρωπο ότι έχει παρά την όθο. Μάλιστα. Εκείνο θέλω να το θυμάμαι και από εκεί αντιλοδύναμη. Ε, γενικά είσαι μια αγωνίστρια, θα έλεγα εγώ, που σε ξέρω και... Ε, λίγο περισσότερο χρόνο, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουμε γενικά έτσι χαθεί. Ναι, αλλά πάντα αλλά μιλάμε. Πάντα, πάντα, μιλάμε με την κάθε ευκαιρία. Κάποια εσωτερική δύναμη πρέπει να υπάρχει. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Που δίνω κουράγιο ναι, σε άλλους, όχι ναι, σε μένα. Ναι. Έχω εξοικειωθεί με τον το πράγμα, Ανδρέα μου, δεν ξέρω εν του Θεού. Ε, δεν το φοβάμαι. Και να μου πει αύριο φεύγει, θα βγω γεμάτη, πολλά ευτυχισμένη. Έζησα ε, να δω το παιδί μου να σπουδάζει. Έζησα να παντρέψω το παιδί μου, να πιάσω εγγόνια. Ε, Φάνηκα τυχερή στη ζωή μου με τη δουλειά μου. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έχω κάνει. Έχω γράψει, έχω παίξει, ε, έχω τολμήσει, έχω πέσει, έχω σηκωθεί, έχω φτάσει στα πατώματα. Έζησα μια γεμάτη ζωή. Ταξίδεψα τα τρία τέταρτα του mm. πλανήτη. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Νομίζω ήμουν από τι του Θεού για να μου τα δώσει όλα αυτά. Μπορεί να μην μου έδωσε κάτι άλλο. Αλλά. Αυτά που μου έδωσε, το ότι ανοίγω τα μάτια μου κάθε μέρα και είμαι ζωντανή, το ότι έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, το ότι έχω μια δουλειά και ότι ό,τι το ψυγείο μου έχει φαγητό μέσα, νομίζω είμαι πολλά ευτυχισμένη ναι. γυναίκα. Ναι, έχει κάποιο αποφτέγμα σαν μότο ζωή, σαν φιλοσοφία ζωή. Ναι, έχω αυτό που λέω και σήμερα ξύπνησα και είμαι καλά. Ναι. Ε, που δεν εξαρτώμαι από κανέναν να με περπατήσει. Που μπορώ να οδηγήσω. Ε, να μην είμαι βάρο σε κάποιον. Θέλω ποτέ δεν θα ναι. το θελήσω. Δεν θα το δεχτώ. Αν κάνει τώρα έτσι όπω μιλάμε και κάνει πάμε μπρο πίσω και λοιπά, ε, στο παρόν και στο παρελθόν, εάν θα πα έτσι πίσω στο παρελθόν, κάνοντα flashback, σε ποια στιγμή θα σταματήσει και θα πει τι σκεφτόμουν και το έκανα αυτό. Ε, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, έτσι τα ξέρει. Σε ποια λογική τότε, α πούμε. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να λυπάμαι τόσο πολύ και να είμαι στα πατώματα και ναι. να είμαι στην αγκαλιά ναι. σα. Εκείνο, Εκείνο ήταν, ήταν ναι. μια βλακεία μου, ναι. 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 Α, το νόημα τη ζωή θα έλεγε πλέον να το έχει βρει. Το έχω βρει. Το βρει στα χαμόγελα και στις αγκαλιές των εγγονιών μου που δεν υπάρχει εξήγηση, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω mm. γιατί η αγάπη στο εγγόνι είναι περισσότερο από το παιδί. Δεν ήμουνα τόσο καλή μάνα, αλλά νομίζω είμαι πολύ καλή γιαγιά. Ναι. Πολύ ε... πιο καλή γιαγιά από τη μάνα. Ε, Βλέποντα και διαβάζοντα κάποια πράγματα που έγραφε στο Facebook, ειδικά μετά το, όταν γεννήθηκε το πρώτο εγγονάκι σου. Ναι, που είσαι εκεί και το πιάνει εκεί. Δηλαδή, και έλεγα ας πούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, μου δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα. Ότι... Ε, την ώρα που χωρίζουν δύο ψυχέ και το αρπάζει, που βγαίνει από την ψυχή τη μάνα του και παίρνει την πρώτη ανάσα και ξεδιπλώνονται οι πνεύμονε ναι. του μωρού, που λένε ότι είναι ο μεγαλύτερο ναι. πόνο στη ζωή του ανθρώπου, η πρώτη σου ανάσα. Ε, και είσαι εκεί ναι. και παίρνει την πρώτη του ανάσα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία. Και να κόψει το λόρο, να αρπάξει ναι. το μωράκι. Είναι απίστευτο αυτό το, το συνέστημα που. Uh, μόνο όσοι το ζουν μπορούν να το ναι, ενεργαστούν. Ναι. Στην κόρη σου ποια συμβουλή έχει δώσει, Καμία. Καμία. Ε, τη λέω με το ένστιχτο τη. Ό,τι κάνει είναι σωστό, τη λέω. Το ένστικτο τη μάνα είναι αλάθητο. Mm. Τα παιδιά σου κάποτε θα σου πούνε Μάνα μου έκανε αυτό το λάθο. Θα σου το πει όταν έρθει η ώρα. Τώρα, ό,τι κάνει εσύ για τα παιδιά σου είναι σωστό. Mm. Και δεν μου επιτρέπει και πολύ να. Έχει το δικό τη πρόγραμμα, του δικού τη κανόνε. Και λέω, Ποια είμαι εγώ. Που θα τη πω: Όχι, δεν είναι σωστό. Έτσι μεγάλουν τα παιδιά. Γιατί εγώ το μεγάλωσα όπω πρέπει το παιδί μου, 40 ημερών, το άφησα στη μάνα μου και ξανανεβήκα στα αεροπλάνα. Άρα, πού ήμουνα ή πιο στη ναι. μάνα του κόσμου. Ε, Βεβαίω, δεν είναι θέμα το. Το να ανεβεί στα αεροπλάνα που λε και κλπ. Εντάξει, τότε ήμουν ε, αεροσυνόδοχο, τόση ήταν ναι. η άδεια. Ε, τόση ήταν η άδεια που δίνανε και για mm. τη μητρότητα mm. και έπρεπε να δουλέψει. Δεν, δεν έπρεπε να δουλέψει, αλλά. Δεν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα τώρα, ότι δεν είναι μια γυναίκα που αν θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στη δουλειά τη και να αφήσει αναγκαστικά το παιδί. Ναι, έχει κάποιε τύψει γιατί ναι. έχει ένα κενό. Σαφνικά ναι. βλέπει ένα παιδί δίπλα σου 15-16 χρόνων και λε ποτέ το έκανα, δεν ήμουν ποτέ ναι. εκεί. Δεν θυμάμαι να την έχω απει, να, ακούσω, να την ακούσω να πει ένα ποίημα τη. Πετούσα. Ναι. Ε, σε μια σχολική γιορτή. Ε, κάποτε στα γενέθλια τη έλειπα. Χριστούγεννα έλειπα. Πάσχαλ. Δεν είχαν ωράρια τα αεροπλάνα. Ναι. Κάτι τη έχω στερήσει. Ναι. Αυτό. Η ίδια μου Ναι, από τα παιδιά τώρα. Από τα παιδιά τη καθόλου. Α, τι είναι πιο χρήσιμο, Ρούλα μου, να είναι κανεί έξυπνο ή σοφό. Σοφό. Δεν την κάνω την έξυπνα όταν δεν έχω τη σοφία. Mm. Την οποία βεβαίω δεν την αποκτά. Όταν τη χρειάζεσαι. Ε, δε, την αποκτά. Λέμε, α πούμε, ό,τι ωραίο έξυπνο είναι αυτό, ή λέμε, τι ωραίο σοφό ναι, είναι αυτό. Είναι αυτό διαφορετικό. Α, τι εκτιμά περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή σου. Τι θυμάμαι ότι. Τι εκτιμά τι εκτιμάς περισσότερο. Την ίδια τη ζωή. Την ίδια mm. τη ζωή. Την υγεία, την ίδια την υγεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό. Όχι, γιατί όταν φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να τη χάσει, αναθεωρεί και λε. Τι είναι ο άνθρωπο, τίποτα δεν είναι. Και γιατί τόσα χρόνια παθιάζομαι να κάνω καριέρε, τι βλακίε έκανα. Και δε, δεν έπαιρνα ρεπό και είχα και μέσα τρει μήνε άδεια και δεν έζησα. Ξέχασα να ζω. Μετανιώνω για πράγματα που έκανα. Ναι. Πάρα πολλά. Ε... Που αφοσιώθηκα τόσο πολύ. Δεν έπρεπε, δεν άξιζε. Βεβαίω αυτό είναι το τερνή μου γνώση, να σιγα πρώτα. Εσύ... Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Ναι. Όλα τελικά έχουν τη λαϊκή, ναι. Η λαϊκή σοφία, έχει μια βάση για όλα τα πράγματα. Α, όταν σε συναντούν συνήθω έξω στην υπεραγορά, στη φρουταρία κλπ., τι σου λένε. Ε, παλιότερα μου λέγανε, με βρίζανε, ε, όταν ήμουνα στα μπαλόνια, ε, δεν τρέπεσε που πουλά την κόρη σου και τη μάνα εσύ. Με βρίζανε, του λέω καλέ, ε, ρόλο είναι. Ναι. Δεν τον ήθελε καμία και μου τον δώσανε εμένα. Και έπρεπε να κάνει κάποιο την κακιά. Ε, αλλά με το που θα μιλήσω. Οι γυρνάνε στη φρουταρία, αυτή τη φωνή, κάπου τη ξέρω. Ναι. είσαι Σιτά από τη φωνή. Ναι, η φωνή. Πόσα χρόνια το φτύν του ανθρώπου, με στο αυτοκίνητο, με στο εργοστάσιο, με στο Ιστιτούτο του, με στο κομπιούτερ του, η φωνή είναι χαρακτηριστική. Ναι. Μην κοιτά τώρα, έχει γίνει και πολύ τραχιά, έχει ναι. αλλοιωθεί. Αλλά είναι χαρακτηριστική όμω. Είναι πολύ. Επίση κάτι δυνατή. πολύ χαρακτηριστικό που έκανε εσύ που όταν ήρθα στην Κύπρο και σε άκουσα στο ραδιόφωνο και δεν Ο... το άκουσα άλλου ήταν ότι μιλούσε κυπριακά. Πάρα πολύ κυπριακά. Αν υπήρχε και τώρα, και το και τώρα, είναι, της κυπριακά, της κυπριακά, ότι κυπριακά, είναι τα τελευταία, ναι, ήταν τώρα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι πλέον μόδα στα ραδιόφωνα να μιλάει γύρισε, να, μιλά, γύρισε να, να μιλά με κυπριακά. Ήταν... Πρώτα μου λέγανε μην τα χορκάλισσα, είσαι μέσα στο ραδιόφωνο, να μην κουρουλέντα, να μιλά έτσι. Του πόσο βαρετή είναι η προφορά σου, ε, αλλά είχα αυτό το μαγικό κουμπί μου μπορώ να, να σου μιλώ και να καταλαβαίνει και να σου μιλώ και να μην καταλαβαίνε. Ναι. Τίποτε. Ήταν ε, καμιά φορά πώς Πόσο κύκλο γυρίζει, ναι. έτσι. Ή... Μ' αρέσει αυτό που ήρθε πίσω στα Κυπριακά τώρα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ναι, είναι, ε... Όχι πολύ όμω, γιατί έχουμε. Με χαρά μου βλέπω ότι ήρθαν πάρα πολλοί Ελλάδοι. Δεν το λέω για να κάνω παράπονο, για να μην το θέλω, mm. αλλά ε, είδε γύρω σου στα διά. Αν κάνει ζάπι. Πόσου Ελλάδα έχουμε στα ραδιόφωνα. Εντάξει, σκέψω ότι πλέον είναι και τόσο πολλοί κόσμο που είναι στην Κύπρο. Ναι, λόγω. Που Έχουν πλέον έρθει. δεν ήταν. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθα τότε τον. θυμάσαι ότι. ήρθατε. Με ήρθα. το δίκανο ψάχναμε ναι, να ναι, ναι. βρούμε ναι. κάποιον από την Ελλάδα. Ναι, Είμα... δεν από ναι, ό, υπήρχαν θυμά... υπήρχαν τότε. Πήγαμε στο προξενείο και μα ξέρανε όλου έναν ναι. έντονο με τα ονόματά μα. Γιατί ναι. ζήτημα να ήμασταν 400-500 άτομα όλοι λοιπόν. σε όλη την Κύπρο. Τώρα είναι μερικέ δεκάδε χιλιάδε και πλειονότητα οι Ελλαδίτες-Έλληνες ε, σε κάποιο συγκρότημα mm. παρά οι, οι, yeah. οι Έλληνες-Κύπροι. Ε, τελικά, Ρούλα, mm. από τη City Free, Free Press, mm. από τη στήλη όλη εκείνη, Κατέληξε τι δεν ξέρουν τελικά οι άντρε για τις γυναίκες. Ούτε τελικά το κρεβάτι του Κύπριου είναι πάρα πολύ προβληματικό, <laughs> δεν ξέρει τι θέλει. Ούτε οι άντρε ούτε οι γυναίκες. Mm. Δηλαδή, αν τα φύλαγα, Όλα εκείνα και τα παίρνουμε σε ένα ναι. ψυχολόγο να κάνει το ψυχογράφημα του Κύπριου στο κρεβάτι του. Ε, Ανδρέα, μου έθα. Ε, δεν θα βγαίνω από μέσα. Α, ποιοι είναι οι προσωπικοί κανόνε που έχει βάλει και δεν, δεν με τίποτα δεν του παραβαίνει. Ε, δεν ξαναβάζω στη ζωή μου άνθρωπο που έχω διώξει για συγκεκριμένο λόγο που έφυγε από τη mm. ζωή μου. Αυτό. Δεν ξαναμπαίνει. Ε... Μπορεί να ακούγεται βαρύ. Τώρα θα μου πει, είναι η συγχω... άλλο η συγχώρεση. Mm -hmm. Μπορεί να σε έχω συγχώρεση, αλλά δεν θα σε ξανακάνω παρέα ποτέ. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό με. το ένα από το άλλο. Α, Τι σου δίνει χαρά εκτό από τα εγγόνια σου. Το γράψιμο, το διάβασμα, το σπίτι μου. Μένω σε ένα σπίτι που έχει μια πάρα πολύ ωραία αύρα. Είναι η όαση μου με το που θα μπω σπίτι και θα ακουμπήσω την, πόρτα, την πλάτη μου στην πόρτα. Νιώθω ότι μπήκα σε ένα καταφύγιο. Έχει πάρα πολύ ωραία αύρα, πάρα πολύ ωραία θέα το σπίτι μου. Έχω μια υπέροχη βεράντα. Εκεί πίνω τον καφέ μου, εκεί γράφω. ή μπορεί να γράψω στη Σοφίτα. Είναι ένα σπίτι που είναι έμπνευση από μόνο του. Mm, αυτό. Α, θα προτιμούσες ή προτιμά να ξέρει την άβολη αλήθεια ή ένα βολικό ψέμα. Την άβολη αλήθεια πάντοτε και ας φάω τα μούτρα. Να μου την πει κατάφατσα, μπορεί να χτυπηθώ. Θα το παλέψω, θα βγω από μέσα. Αλλά θα ξέρω, ναι. μην μου χρυσώσει το κατί Γιατί μου χρυσώσανε κάποια πολλά. Ναι. Mm. Και τα πίστεψα. Mm. Αυτό το χρήσιμο του χαπιού είναι. Ναι, ναι. Και τρει λέξει τη μισό είναι το ποτέ, το πάντα και το στορκίζουμε. Γιατί αυτό. Γιατί τι άκουσα και τι τρει και ήταν ψέματα και τι έχω μισήσει. Το ποτέ, το, το πάντα, πάντα και, και το στορκίζουμε. Α πούμε, μπορεί να ζήσει χωρί εμένα ποτέ. Ah. Θα μ' αγαπά, σου λέω περί ένα ε, ναι, παράδειγμα. Άδειγμα, δεν ναι, ναι, είναι ναι, ναι, αυτό. Ναι. Πάντα. Ε, Μου τορκίζεσαι. Στορκίζομαι. Θα, θα με εγκαταλείψει ποτέ. Στορκίζομαι, όχι. Μάι, αυτό. Τώρα σου έκανα ναι, μία ναι, 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 παράφραση. Ναι, αυτό το πράγμα. <laughs> Α, θα σου ξεκινάω εγώ τη φράση <laughs> και εσύ δεν την τελειώνει. Oh. Oh, εύκολο είναι. Εύκολο, εύκολο είναι. είναι. Θέλω. Ε, να αγαπώ και να είμαι καλά. Δεν θέλω. Να μου λένε ψέματα ε, και να χάσω αγαπημένους μου. Θα ήθελα πολύ... Να ταξιδέψω κι άλλο. Δεν θα ήθελα με τίποτα... Ε, να είμαι ακίνητη και να μην κάνω τίποτα σε ένα καναπέ. Με ευχαριστεί... Να δουλεύω. Να στεναχωρεί... Η στενοχώρια των άλλων. Δεν μου αρέσει... Η μιζέρια. Μου αρέσουν... Οι γελαστοί άνθρωποι, αυτοί που βγάζουν γάργαρο ήχο γέλιο. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα επειδή, κοίταξε να δεις επειδή ε, άφησε εποχή με την κυπριακή διάλεκτο να, στα μίντια, δεν γινόταν κάτι. να μην κάνουμε ένα παιχνίδι μάθαμε κυπριακά. Α. Θα είναι λίγο διαφοροποιημένο λόγω του ότι είναι μεγάλη εβδομάδα, δεν θα έχουμε σήμερα χωριά, ναι. αλλά θα έχουμε λέξει, θα έχουμε φράσει. δεν ξέρω αν τι ξέρει, αυτή είναι η πρόκληση του Κωνσταντίνου. Λες, από, πω, από, πού από, είναι την Κωνσταντίνο. από, την Παρασκευή, από την Παρασκευή, εντάξει, του λέω τη Δευτέρα να είναι η Ρούλα. Και ήταν: Απαναγία μου, Παναία μου, είναι τα που να βάλω, ούλα να τα ξέρει. Ούλα να τα ξέρει. Πάμε να α, δούμε πώ Πάμε τα ξέρει Για να δούμε. Πάμε να παίξουμε, μάθαμε κυπριακά με τη ρούλα Γεωργιά.